Κυρσί ονομάζονται οι φουσκωμένες φλέβες κάτω από το δέρμα, οι οποίες διωγγώνονται από το αίμα που λιμνάζει σε αυτές. Η θεραπεία εξαρτάται από τη φύση και την έκταση του προβλήματος και μόνο ο ειδικός θα προτείνει την κατάλληλη λύση έπειτα από λεπτομερή εξέταση του προβλήματος. Το Βίβερε συνάντησε την γιατρό Άννα Κάτσακα και τα όσα μας είπε για τη μέθοδο αντιμετώπισης φλεβικών παθήσεων, όπως η κυρσί, χωρίς χειρουργική επέμβαση, είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων αντιμετωπίζει πρόβλημα με κυρσούς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα έχουμε επισκεφθεί το ιατρείο της φλεβολόγου Άννας Κάτσακα Παπασταύρου. Καλησπέρα, γιατρέ, για να μας ενημερώσετε σχετικά με το αν όντως αυτό το ποσοστό είναι πραγματικά τόσο μεγάλο. Είναι αρκετά μεγάλο. Περίπου 60 με 70% των ατόμων πάσχουν από μία χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Και τι σημαίνει χρόνια φλεβική ανεπάρκεια? Δηλαδή, περιλαμβάνονται μέσα και η κυρσί φυσικά και οι ευριαγγείες, τα μεταθρομπωτικά σύνδρομα, τα άτονα έλκη, οι δυσχρωμίες και όλα αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν σε άτομα τα οποία πάσχουν από μία χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Κακές συνήθειες της εποχής μας. Πάντα εγώ λέω ότι η κυρσί είναι κληρονομική σαν πάθηση, δηλαδή ένα άτομο την κληρονομεί, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που τα επιδεινώνει είναι κακές συνήθειες. Και αν δούμε η εποχή μας, πράγματι έχουμε κακές συνήθειες. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα γρήγορα, μένουμε αρκετές ώρες καθιστή, αρκετές ώρες έχουμε ορθοστασία, επίσης πάρα πολλές ώρες ξενυχτάμε με τα μπαράκια, όλα αυτά. Οπότε έχουμε μια αύξηση των φλεβικών παθήσεων αρκετά μεγάλη. Οπότε κάπου εδώ παρεμβαίνει και η επιστήμη και φαντάζομαι με την πάροδο των χρόνων η επιστήμη έχει κάνει άλματα και έχετε καινούρια όπλα στην φαρέτρα σας για να αντιμετωπίσετε τους κυρσούς. Είναι έτσι? Εννοείται, εξελίσσεται κάθε χρόνο, έχουμε εξέλιξη και φυσικά σήμερα θα μιλήσουμε για το σκλητικό οφρό, το οποίο πράγματι είναι μια επανάσταση στην αγγειοχειρουργική. Γιατί μας έδωσε λύσεις. Λύσεις είναι και ένα άλλο, ας πούμε, όπλο ή μια άλλη μέθοδος, πιο απλή. Η ιατρική εξελίσσεται και χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο απλή. Παλιά κάνουμε πολύ ωραίες επεμβάσεις, μετά φτάσαμε στο λέιζερ και τώρα φτάσαμε στο σκλητικό οφρό. Τι ακριβώς είναι ο σκλητικός οφρός? Είναι ένα μείγμα αέρος με φάρμακο. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα, είναι αυτό το παχύρευστο, σαν αφρός ξυρίσματος, αλλά δεν είναι αφρός ξυρίσματος, εννοείται. Πρέπει να εκπαιδευτεί ο γιατρός πρώτον για να κάνει τον αφρό και δεύτερον πώς θα τον εκχύσει και μέσα στη φλέβα. Όλα αυτά χρειάζεται μια εκπαίδευση, αλλά πράγματι είναι μια επανάσταση στην αγγειοχειρουργική και μια άλλη μέθοδος, πιο απλή, γρήγορη, γίνεται στο ιατρείο. Πώς γίνεται η τοποθέτηση του σκληρυντικού αφρού? Η έκχυση του αφρού καταρχάς γίνεται στο ιατρείο με τη βοήθεια των υπερήχων, εκεί πρέπει να εκπαιδευτεί πάντα ο αγγειοχειρουργός. Δεν πονάει καθόλου, μία βελόνη η οποία βλέπουμε σε ποιο σημείο θα μπούμε βάζοντας μία τοπική αναισθησία, είναι τελείως ανώδυνο γιατί πάρα πολλά άτομα φοβούνται. Λογική ανώδυνο ερώτηση, και φυσικά εκχύεται μέσα στη φλέβα ο αφρός, ο οποίος όταν μπει μέσα, επειδή είναι σαν ένα στέρεο ας πούμε υλικό, σμπρώχνει το αίμα, ερεθίζει το ενδοθήλιο της φλέβας και γίνεται μία αγκιοσύσπαση και μετά αυτή η φλέβα απορροφείται από τον οργανισμό. Όπως είπατε, η θεραπεία γίνεται στο ιατρείο, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν πάμε στην κλινική, άρα ενδεχομένως μπορούμε να πούμε ότι και το κόστος είναι χαμηλότερο, έτσι? Ναι. Το κόστος είναι λιγότερο, αλλά ας μην μπούμε στο κόστος. Εγώ θα, σαν γιατρός, θα πω το θέμα της υγείας. Το κόστος είναι το λιγότερο που μετράει ο ασθενής, αν και τώρα είμαστε σε μια περίοδο κρίσης που όλα μετράνε, τα αποτελέσματα. Πρώτον, ότι φυσικά δεν ταλαιπωρείται. Ο ασθενής δεν παίρνει αυτό το σοκ του χειρουργείου. Όλοι μας, και εγώ που είμαι γιατρός, όταν ξεκινήσει ένα χειρουργείο, ήδη από το βράδυ έχουμε ανησυχία. Και εκτός αυτού, ότι το χειρουργείο πάντα είναι ένα χειρουργείο, έτσι, δύσκολα το αποφασίζουμε. Πάντα θα διαλέξει ο ασθενής την πιο εύκολη μέθοδο γι' αυτόν, τη μη στρεσογόνα, είπαμε. Και επειδή και η εποχή μας είναι πάρα πολύ γρήγορη, δεν έχουμε χρόνο ούτε να δούμε τον εαυτό μας. Ο σκλητικός αφρός ακριβώς ήρθε σε μια εποχή που τρέχουμε και δεν θέλουμε να αφιερώσουμε χρόνο καθόλου για τον εαυτό μας. Αν και για μένα, τι πιο ωραίο πράγμα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Να αφιερώσουμε και να έχουμε υγεία. Τι πρέπει να προσέχει ένας ασθενής ο οποίος θα κάνει θεραπεία με σκλητικό αφρό? Τίποτα.
Ο ασθενής καταρχάς θα έρθει στο ιατρείο, θα γίνει έγχυση του σκελετικού αφρού. Εφόσον γίνει έγχυση του σκελετικού αφρού, θα μερμήνει κάποια λεπτά στο κρεβάτι, μετά θα μπει κάποια κάλτσα ελαστική και άμεσα μπορεί να γυρίσει στις καθημερινότητες του. Η θεραπεία με τον σκελετικό αφρό εφαρμόζεται σε κάποιες συγκεκριμένες φλέβες? Αυτό φυσικά θα το δει πρώτα και ο χειρουργός. Εγώ πάντα θα εξετάσω, δεν είπαμε ότι εγκαταλείφθηκε η χειρουργική επέμβαση και χειρουργικές επεμβάσεις κάνουμε. Αυτό που αντικατέστησε πλήρως είναι το λέιζερ. Όλες τις συμβεβλιακές επεμβάσεις που κάνουμε, είτε λέιζερ είτε ραδιοσυχνότητες, γιατί έπρεπε να είχε μια ορισμένη διάμετρο η φλέβα, αυτό το αντικατέστησε. Το μέγεθος της φλέβας για να κάνουμε λέιζερ πρέπει να ήταν περιορισμένο. Κάποια, ας πούμε, χιλιοστά. Οπότε το αντικατέστησε πλήρως. Ενώ χειρουργικές επεμβάσεις ακόμα κάνουμε. Μειωθήκαν και αυτές αισθητά. Αλλά αυτό θα το δει ο γιατρός. Αν χρειάζεται αυτό το άτομο να κάνει χειρουργική επέμβαση ή αν χρειάζεται να κάνει σκληρητικό αφρό. Κυρία Κάτσα Καπαπασταύρου, πόσα χρόνια εφαρμόζεται η θεραπεία με τον σκληρητικό αφρό στην Ελλάδα? Εγώ ξεκίνησα και ίσως ήμουν από τις πρώτες, περίπου μια 7 ετία. Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα που θα δούμε? Το σημείο που κάνουμε στις φλέβες, ναι. Αλλά όπως είπα στην αρχή, επειδή υπάρχει κληρονομικότητα, αυτό το άτομο, εγώ το λέω πάντα στους ασθενείς μου, εγώ σαν γιατρός θα σου προσφέρω, δηλαδή θα θεραπεύσω αυτή τη φλέβα σου από εκεί και πέρα και εσύ, τις οδηγίες που θα δώσω, είτε να φοράς κάποια κάλτσα ελαστική, είτε να κάνεις κάποιο περπάτημα την ημέρα, να αποφεύγεις την ορθοστασία, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή. Δηλαδή, εκεί θα δεις ο ασθενής κατά πόσον έχει καταλάβει, κατά πόσον αγαπάει τον εαυτό του, κατά πόσον θα συμμετέχει στην πάθηση. Αλλά εγώ αυτή τη φλέβα την οποία θα εκχύσω τον αφρό και θα κάνω, θα εξαφανιστεί, θα φύγει. Αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει την επέμβαση με τον σκληρητικό αφρό για να διατηρήσει το αποτέλεσμα σε μόνιμη βάση? Ένα, το βασικό είναι η κάλτσα ελαστική. Πρέπει να τη φοράει φόρο ζωής. Δεν σημαίνει επειδή θεραπεύτηκε σε εκείνο το σημείο, όπως είπαμε στην αρχή, είναι γονιδιακή πάθηση, αλλά και οι κακές συνήθειες. Ένας που είναι αρτοποιός, είχε κάποια κομμώτρια. Τα επαγγέλματα αυτά οπωσδήποτε έχουν πάρα πολύ ορθοστασία και αυτό το άτομο, αν δεν φοράει την κάλτσα, οπωσδήποτε θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και γι' αυτό βλέπουμε σε άτομα που χειρουργηθήκανε μετά από κάποια χειρουργική επέμβαση, ενώ αφαιρέσαμε τη φλέβα, ξαναδημιουργούνται φλέβες. Ναι. Θα εκμεταλλευτώ λίγο την πολυετή σας εμπειρία και θέλω να ρωτήσω αν άτομα τα οποία έχουν χειρουργηθεί για κυρσούς στο παρελθόν ξαναεμφανίσουν το πρόβλημα. Πώς θα αντιμετωπίσετε τέτοια περιστατικά? Είπαμε στην αρχή ότι τα 60 με 70% των ατόμων έχουν πρωτοπαθείς κυρσούς, δηλαδή μία χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Αλλά και ένα ποσοστό μεγάλο υποτροπιάζουν. Εδώ στις φωτογραφίες που βλέπουμε, βλέπουμε παρατημένα πόδια. Βλέπουμε κυρίες, είτε άντρες είτε γυναίκες, οι οποίοι αφήσαν το πρόβλημά τους για πάρα πολλά χρόνια. Και φυσικά πάρα πολλά από αυτά τα άτομα χειρουργηθήκαν, δεν ακολουθήσαν τη συμβουλή του γιατρού ότι έπρεπε να φορούν την κάλτσα ελαστική, οπότε υποτροπιάζει και έχουμε ξανά κυρσούς. Όταν έχουμε ξανά κυρσούς, εγώ τουλάχιστον μέσα στο ιατρείο μου δεν τους ξανακάνω επέμβαση ποτέ. Το μόνο που θα τους κάνω το σκληρητικό αφρό. Και όπως δείχνουμε εδώ στη φωτογραφία, είναι φανταστικά τα αποτελέσματα στην κυρία αυτή που δείχνω, η οποία χειρουργήθηκε 3 φορές, ήρθε, την έκανε σκληρητικό αφρό. Βλέπουμε τη φωτογραφία μετά από 1 χρόνο και μετά από 3 χρόνια. Δεν ξαναέφερε. Γιατρέ, ποια είναι ακριβώς η ηλικιακή γκάμα των ασθενών οι οποίοι χτυπούν την πόρτα σας και έχουν πρόβλημα με κυρσούς? Έχω δει περιστατικά από την ηλικία 15 χρόνων, 16. Ξεκινάει φυσικά, όπως είπαμε στην αρχή. Παίζει ρόλο το DNA. Ναι, εντάξει, είναι γονιδιακό. Γι' αυτό ξεκινάει σε μικρή ηλικία και φυσικά πάντα η μητέρα, ο πατέρας, αν έχουν φλεβική ανεπάρκεια, τα παιδιά οπωσδήποτε πρέπει να τα πηγαίνουν σύντομα σε κάποιον αγκιοχειρουργό, γιατί ο καταλληλότερος γιατρός είναι πάντα ο αγκιοχειρουργός, να δώσει συμβουλές σε αυτό το παιδί, τι θα κάνει, τι να προσέχει. Γιατί έχουμε και λίγη παχυσαρκία, έχουμε μία τάση να βάζουμε πολλά κιλά. Αυτά τα άτομα καλό είναι να μην έχουν βάλει πολλά κιλά, να μην βάζουν πολλά κιλά, να φορούν την κάλτσα την ελαστική, να γυμνάζονται. Για παράδειγμα, σε περίπτωση μιας νεαρής κοπέλας, η οποία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με κυρσούς, φαντάζομαι ότι της δημιουργεί αρκετά μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα. Τι ακριβώς είναι η πάθηση σε εκείνη την περίπτωση? Είναι παθολογικό ή αισθητικό το θέμα? Καταρχάς είναι παθολογικό.
Αλλά τώρα η κοπέλα το 18-20 θα έρθει για το αισθητικό κομμάτι. Και εκεί δεν ξέρω πού να βάλω τα όρια, αν είναι αισθητικό ή παθολογικό. Όταν ένα άτομο, είτε μια κοπελίτσα 18, 20, 25, 30, βλέπει το πόδι γεμάτο ευριαγγίες ή φλέβες, αρχίζει και το ψυχολογικό, δεν εμφανίζεται στη θάλασσα, δεν βάζει το σορτσάκι της, δεν βάζει τη φούστα, αρχίζει και κρύβεται. Οπότε δημιουργείται ένα ψυχολογικό πρόβλημα, αλλά είναι παθολογικό το κεφάλαιο. Είναι παθολογικό και αυτό το άτομο, αυτό που το οθεί, είναι το αισθητικό. Δεν ξέρει ότι είναι παθολογικό. Αλλά όλα αυτά τα άτομα μετά, υπάρχουν δηλαδή γυναίκες που, όπως συζητούσαμε προηγουμένως, που φτάνουν σε μια ηλικία 60, 70, 80 και όταν μαθαίνουν ότι θεραπεύονται, έρχονται να κάνουν θεραπεία. Έτσι να απελευθερωθούν από αυτό το κόμπλεξ που είχαν. Ένα κόμπλεξ, ένα ψυχολογικό κομμάτι το οποίο καταλήγει παθολογικό. Γιατί αυτό το άτομο δεν ξεντύνεται ακόμα και μπροστά στο σύζυγό της, η γυναίκα δεν θα ξεντυθεί ή αλλάζει όλη την καρτερόμπα της. Υπάρχουν παντελόνια, 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 παντελόνια. Φούστα δεν υπάρχει. Άρα και μπορούμε να πούμε ότι αισθητικό, παθολογικό και τα δύο. Σε ποιες άλλες παθήσεις εφαρμόζεται η θεραπεία με το συλλειρωτικό αφρό? Σε πάρα πολλές και εκτός της αγκιοχειρουργικής, έτσι, και στις αιμορροίδες πάρα πολύ, και σε άλλες ειδικότητες, και στις ευριαγγίες, και στα άτονα έλκη. Τι ακριβώς είναι τα άτονα έλκη, γιατρέ? Μια ιστορία μεγάλη, πονεμένη. Αυτά τα άτομα ταλαιπωρούνται πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι? Μια πληγή στο πόδι, για να το πούμε με απλά λόγια. Όταν δημιουργηθεί αυτή η πληγή στα πόδια και συνήθως αυτά τα άτομα έχουν μία ή έχουν περάσει κάποια θρόμβωση, εντοβάθη συνήθως θρόμβωση, και δημιουργείται μία πληγή στο πόδι, η οποία μεγαλώνει. Τώρα με το σκληρυντικό αφρό, ακύω τον αφρό μέσα στη φλέβα, μέσα στις διατητρένες που λέμε που είναι γύρω από αυτό, κάποιες επιδέσεις, και αυτά τα άτομα, όπως θα δούμε και στις φωτογραφίες, ειδικά το ένα άτομο ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Έκανε κιόλας και μεταμόσχευση δέρματος, πολλές 3-4 επεμβάσεις, καταλαβαίνετε όλη αυτή η ταλαιπωρία. Ήρθε εδώ στο ιατρείο μας, στο Phlebology Clinic, μαζί με τη βοήθεια του πλαστικού, γιατί έχουμε και πλαστικό μέσα στο χώρο μας. Βοηθήθηκε πάρα πολύ και όπως βλέπουμε στη φωτογραφία έκλεισε αυτό το πράγμα. Είχε κάνει περίπου 3-4 επεμβάσεις μεταμόσχευση δέρματος, αποτυχημένες όλες αυτές οι διαδικασίες. Πάντα με τη βοήθεια του πλαστικού πάνω στα άτομα έλκη πάμε τέλεια. Δεν υπήρξε έλκος που να μην το κλείσουμε. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε, να το κλείσουμε. Γι' αυτό πάω και Αθήνα. Και εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνες μεθόδους. Και φυσικά είπαμε πάνω απ' όλα, ο γιατρός πρέπει να είναι άνθρωπος, το βασικότερο απ' όλα, και να διαλέξουμε, να δούμε τον ασθενή σαν άνθρωπο και να διαλέξουμε τι πιο ανώδυνη, τι πιο εύκολη και ίσως και τι πιο οικονομική μέθοδο αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Σας παρακολουθώ τόση ώρα, μιλάτε με πολύ μεγάλο πάθος για το επάγγελμά σας, οπότε δεν μπορώ να μην ρωτήσω ποια είναι η συμβουλή σας για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους κυρσούς. Είμαι πάρα πολλά χρόνια αγκιοχειρουργός, περίπου 33. Έχω δουλέψει άπειρα πόδια, έχω κάνει θεραπείες άπειρες και πραγματικά όταν φτάνω το βράδυ στο σπίτι μου και δεν έχω αφιερώσει λίγο χρόνο για μένα, νομίζω ότι αυτή η μέρα πήγε χαμένη. Άρα και το μήνυμά μου, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να δούμε τα πόδια μας, μια που είμαι αγκιοχειρουργός, να φοράμε τις κάλτσες μας, να βαδίζουμε και να αφιερώνουμε, εάν όχι πολύ, έστω μία ώρα την ημέρα για μας τους ίδιους.